Και αυτά τα περίεργα που λέμε κάθε φορά, αλλά δεσταλτικά ερμηνεύουν. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει αν υπάρχει όφελος και ποιος ψήνα που θα αποκτήσει. Ο ιδιώτης θα πάρει το νερό. Και θα πω και κάτι για να τελειώνει η ιστορία αυτή. Όλοι είναι στο κόλπο. Όλοι ένα μήνα τώρα σιωπούν για αυτά που έρχονται και για, για την ακρίβεια και για την πείνα, αλλά κυρίως για τις αυξήσεις στο ρεύμα. Όλοι, όλοι έχουν το μερίδιο ευθύνης και το Πασό που ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Απλά να το καταλάβουν οι πολίτες αυτό. Και λυπάμαι που δεν το καταλαβαίνουν. Λυπάμαι πραγματικά που ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενώ τους δολοφόνησαν το μέλλον, ενώ τους έκλεψαν τα λεφτά, τους υπερφορολόγησαν επί 6 μήνες. 6 μήνες υπερφορολογήσεως, εδώ και 6 μήνες υπερφορολογούμαστε. Έμεσα μεν, αλλά το καταλαβαίνουν. Αναπληρώνουμε τους ιδιώτες. Ακούστε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τι κάνουν όμως. 10 ευρώ κόστιζε ένα προϊόν, τώρα κοστίζει 20. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που έπρεπε να 2,4 ευρώ ΦΠΑ, ξέρετε πόσο παίρνουν, 4,8. Άρα με την ακρίβεια κερδίζει το ΦΠΑ το κράτος έσοδα. Τα βάζει στο ταμείο και έρχεται το Σεπτέμβριο και λέει: θα δώσω 2 δισεκατομμύρια ευρώ εσένα που παίρνει ρόλο τώρα. Μην ασχολείσαι, θα δώσω εγώ σου λέει. Ποιο εγώ, αφού μου τα παίρνει την τσέπη. Τα παίρνει τον πολίτη με την ακρίβεια, το ΦΠΑ. Θα τα δώσω όμως πού, στον ιδιώτη, να οικονομήσει ο ιδιώτης και όχι στον Έλληνα πολίτη. Καταλάβατε τι σας λέω τώρα. Ωραία, αλλά πηγάζει με δυο λεφτά για όφελος οικονομικό. Ρωτάει αυτό το πόσο θα μπορούσε να έχει γίνει. Και αναφέρομαι σε υπουργούς, σε κυβέρνηση, σε πρωθυπουργού. Χωρίς να υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος, εξοντώνει τους Έλληνες πολίτες ή έχει ένα όφελος της ΣΕΠΗ της δικιάς του. Όχι, το όφελος είναι των ιδιωτών, των συγκεκριμένων 5-6 παρόχων ενέργειας και πολλών πολιτών υπουργών οι οποίοι. Ο ιδιώτης θα σπουδίσει. Περισσεύει κάτι να δώσει και στους αυτούς που αποφάσισαν αυτά τα πράγματα. Όχι, για τα 2 δις που δίνει. Ακούστε λίγο, την επιδότηση που δίνει, τη δίνει στον ιδιώτη. Καταλάβατε, σας λέω. Δεν είναι στον πολίτη. Ο πολίτης θα πάρει λίγα λεφτά. Αλλά ο πολίτης έδωσε 10 ευρώ. Δεν έδωσε 2 ευρώ που του δίνουν. Τα 8 πάει στον ιδιώτη. Τον πολίτη. Τι έπρεπε να γίνει, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η λύση στο πρόβλημα. Τώρα κρατικοποίηση της ΔΕΗ. Κάργηση του χαμηλού τιμολογίου για τις παρόχους ενέργειας. Εγώ το λέω δημοσίως. Δεν μπορεί η ΔΕΗ να πληρώνει το ρεύμα 10 ευρώ, ο ιδιώτης το αγοράζει 2 ή 3 και το πουλάει 10 και ο ιδιώτης. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Ελεύθερη αγορά δεν θέλουμε. Γιατί δεν βάζουν πλαφόν λοιπόν στο ρεύμα, στο κέρδος των ιδιωτών. Στην λιανική τιμή τώρα. Βεβαιότατα. Και επίσης, πάροχος ενέργειας θα είναι αυτός που έχει υποδομή παροχής ενέργειας. Να έχει και το κόστος παραγωγής. Για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Πραγματικά ανταγωνιστικός. Όχι ανοίγω ένα γραφείο 200 τετραγωνικά, βάζω 50 υπαλλήλους μέσα και λέω είμαι πάροχος ενέργειας, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία είναι κολλητοί μου, φίλοι μου και μου δώσαν την άδεια. Στο τέλος από αυτή τη ιστορία θα μείνουν 2-3. Θα μείνει ο κ. Μπαγκλινέος, ο κ. Βαρδινογιάννης. Σας λέω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ με κανένα επιχειρηματή ή καλά κάνουν δουλειά του άνθρωποι. Έτσι να δούμε. Ακούστε λίγο. 2-3 θα μείνουν. Θα κλείσουν και τη ΔΕΗ και θα μείνουν μόνο οι ιδιώτες. Οι οποίοι θα ρουφούν το αίμα του ελληνικού λαού. Οι Γάλλοι και ο Μακρόν που είναι φιλελεύθερος κι αυτός. Είναι κορόιδο που έκανε κρατική την ΔΕΗ της Γαλλίας το μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Εμείς είμαστε πιο ευφύς από αυτούς. Οι Γερμανοί, οι οποίοι χρηματοδοτούν πλέον τις εταιρείες ενεργειάς τους, οι ίδιοι απευθείας, το κράτος, είναι κορόιδα και τις κάνουν κρατικές. Και εμείς είμαστε οι ευφυείς. Απορώ με τον ελληνικό λαό, πραγματικά το λέω, απορώ αυτό το ευαίσθητο λαό, τον τεράστιο λαό, το φιλότιμο λαό, πώς έχει εγκλωβιστεί ακόμη και τώρα στην κομματική αυτή παράκρουση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσω άλλη διάθεση. Δεν τα βλέπουν, δεν θέλουν να τα δουν. Μα είναι δυνατόν, κύριε Καψαμπέλη μου, και να το πω έτσι για να το καταλάβουν οι πολίτες. Είναι δυνατόν την ώρα που μοιράζονται 21 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης να μην πηγαίνει ούτε ένα ευρώ πραγματικά, 200 εκατομμύρια, 175 εκατομμύρια, στον πρωτογενή τομέα, στην παραγωγή του πλούτου της χώρας και να πηγαίνουν σε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα, αεριτζίδικες δουλειές που δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Των Γερμανών. Όχι των Ελλήνων. Των Γερμανών της Siemens. Των Γερμανών της Siemens. Το 75%. Πραγματικά απορώ 21 δις. Ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλληλεία, όταν δίνεις επενδυτικά 1 ευρώ, η υπεραξία του γίνεται 10 έως 30-40. Ξέρετε, σημαίνει να δίναμε 5 δις από το γενή τομέα. Θα μπορούσαμε σε 10 χρόνια να έχουμε υπεραξία 150 δισεκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον στο ΑΕΠ μας. 150 δις σε 5 χρόνια να τα μοιράσω στον ελληνικό λαό και να δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Πάντως ο λαός, αγαπητέ κύριε Βελόπουλε, ψάχνει να βρει ένα μπροστάρι για να ξεσηκώσει τον κόσμο προκειμένου να ανατρέψει αυτή τη διαφθορά, τη σαπίλα,
η οποία υπάρχει γύρω μας και αγγίζει πλέον τους όλους. Δεν αφήνει κανέναν εκτός. Δηλαδή, θέλω να και στο πιο κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας θα πληρώσει. Το πάω αυτό γιατί βλέπω, έμαθα, ακούω, το διάβασα, ότι το Σαββατοκύριακο ξεκινάνε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Άρα ξεκινάει μια μάτς. Πορεία προεκλογική. Κύριε Βλάχο, ακούστε λίγο. Οι εκλογές είναι κοντά τις κάνεις. Σε 6 μήνες, 7 μήνες εκλογές έχουμε, κύριε Βλάχο. Μην μπερδευόμαστε. Και κανονικά να γίνουν εκλογές είναι 7 μήνες. Από τον Μάρτιο, Απρίλιο θα μιλάμε για τις εκλογές της κι άλλως, αν πάει τον Ιούνιο τις εκλογές. Αλλά εγώ, εμείς, δεν σταματήσαμε ποτέ την προεκλογική περίοδο. Είμαστε κοντά στο λαό. Πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα σε κάθε πόλη. Σταματήσαμε ένα 15ήμερο τον Αύγουστο λόγω της Παναγιάς μας και λόγω των 10 ημερών που πρέπει να ξεκουραστεί κάποιος άνθρωπος. Και αυτοί ένα 1,5 μήνα κάτω ξεκουράζονται διακοπές αδιάκοπες. Ακούστε λοιπόν, το Σάββατο 27 Αυγούστου και 7 η ώρα θα είμαι στην Ανατολική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, οδός Χρήστου Χατζηδημητρίου 103, που στα Γιάννητσά, στην πατρίδα μου. Θα είμαι εκεί. Γιατί τα Γιάννητσά είναι η καταγωγή μου. Θα είμαι στα Γιάννητσά το Σάββατο 27 Αυγούστου. Την Κυριακή 28 Αυγούστου θα είμαι στα Νέα Μουδανιά, στο Χριστό Θέατρο Γεωργίου Παπανδρέου 12. Θα είμαστε εκεί, στα Μουδανιά. Συνεχίζουμε. Την Τρίτη θα είμαστε στη Μηχανιώνα. Θα ανακοινώσουμε την αίθουσα αύριο μεθαύριο. Την Πέμπτη θα είμαι στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Ζαφόλια, 7 η ώρα το απόγευμα. Πάντα 7 το απόγευμα είναι η Πέμπτη, δηλαδή 1 Σεπτεμβρίου. 8 Σεπτεμβρίου. 1 Σεπτεμβρίου, 8 Σεπτεμβρίου έχουμε το Μενίδη. Έχουμε το Μενίδη. Κλειστή αίθουσα για 7 το απόγευμα. Και διάμεσα θα πάω Αγρίνιο Μεσολόγγι. Και το κάνω αυτό την ώρα που θα είμαι και στη Βουλή ταυτόχρονα, που θα κάνω και τη δουλειά μου, θα ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις μου, ενώ αυτοί κάνουν διακοπές αδιάκοπα. Αυτό με ενοχλεί εμένα, ας πούμε. Άρα ξεσηκώνεται το λαό. Όχι. Πάω κοντά στο λαό για να βοηθήσω το λαό. Και θα δώσω ένα παράδειγμα, γιατί θέλω να μιλάω με παραδείγματα, κύριε Καψαβέλη, το συγγνώμη. 2020, μήνας Μάρτιος ή Απρίλιος, Απρίλιος μου ήταν. Λέω στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα. Αν ήμουν Πρωθυπουργός εγώ, τώρα που το φυσικό αέριο έχει 13,4 ευρώ η μονάδα, θα αγόραζα ένα δις. 13,4 η μονάδα. Πόσο έχει τώρα, κύριε Καψαβέλη? Ξέρετε, 600. 600, κύριε Καψαβέλη, από 13,4. Είναι περίπου 50 φορές επάνω. Ένα δις, θα είχαμε 50 δις υπεραξία, κύριε Καψαβέλη. Ένα δις να έδινε τότε η κυβέρνηση, το 20. Όταν το λέγατε αυτό στη Βουλή, με κορόιδευαν όλοι. Ένας συγκεκριμένος βουλευτής, μητσοτακικός, φανατικός, σας προπυλάκιζε από κάτω. Έτσι, και πολλοί άλλοι βουλευτές. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν το έλεγε κανείς από το Προεδρείο ότι δεν μπορείτε να μιλάει. Όχι, Έλα, Νίκο Πετρουλάκη, έλα γιατί σε έχουμε αδικήσει. Θέλω να θέσω. Όχι, κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του κ. Βελόπουλου όταν τον ακούς πραγματικά και λέει φοβερές μόντες σήμερα πετάει και πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την Παρασκευή η συζήτηση στη Βουλή. Εγώ θέλω να θέσω.